Στο Ηράκλειο για έπαφες εν ώψη του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρέθηκε από το πρωί ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, βρίσκεστε στο Ηράκλειο με αφορμή το αυριανό προσυνέδριο, στο οποίο αρκετοί έχουν προσδώσει και προεκλογικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει προεκλογικός χαρακτήρας. Είναι ένα από τα δύο προσυνέδρια εν ώψη του 14ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το Δεκέμβριο, αλλά λόγω της έλευσης της Όμικρον έχει μετατεθεί για την 6η έως την 8η Μαΐου, δηλαδή περίπου σε 3 εβδομάδες. Στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου, ο οποίος συντμήθηκε και αυτός λίγο λόγω των γεγονότων στην Ουκρανία, της παράνομης εισβολής, της αποτρόπιας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε δύο προσυνέδρια, το ένα έγινε στη Θεσσαλονίκη και το άλλο θα γίνει αύριο στο Ηράκλειο. Σας το έθεσα έτσι αρχικά το ερώτημα περί προώρων εκλογών ευρύτερα, διότι γίνεται πολύς λόγος στη δημόσια σφαίρα επ' αυτού. Και αν αποκρισταλώσει κανείς τις εξελίξεις, έτσι όπως τουλάχιστον τις αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι το κυβερνών κόμμα αντιμετωπίζει μια φθορά, την οποία για πολλούς δεν θα αντέξει να την έχει ως βάρος για πολύ καιρό ακόμα και ενδεχομένως να οδηγηθεί σε εκλογές ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Θα σας πω. Ο Πρωθυπουργός το έχει ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, το 2023, γιατί τότε θα κριθεί και ο ίδιος και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία για την εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος, το οποίο είναι κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά γίνεται μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα, τηρείται κατά γράμμα κάτω από τις δυσκολότερες συνθήκες. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, όπου προχωράει με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι είχε εξαγγελθεί προεκλογικά. Τώρα, ως προς τη φθορά που αναφέρατε, εάν κάτσετε και συγκρίνετε αντιστοίχως άλλες περιπτώσεις κυβερνήσεων, λίγο στα 3/4 της θητείας τους, δηλαδή μετά το μέσο της θητείας τους, και δείτε πόσο έχουν αντέξει, θα δείτε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι κάτι παραπάνω από ανθεκτική και μάλιστα σε μια αναγωγή, άμα κάνουμε μια αναγωγή, βρίσκεται και στα εκλογικά της ποστά των τελευταίων εκλογών. Και σκεφτείτε ποιος είναι ο πύχης. Σκεφτείτε τι έχει συμβεί στη χώρα αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα αυτά τα 2,5 και σχεδόν 3 χρόνια που κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Είναι μια πολύ κρίσιμη έχουν συμβεί και δύσκολη τα πάντα. Συγκυρία, ναι. Και προσέξτε, τα περισσότερα από τα δεινά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο συμβαίνουν και σε όλη την ανθρωπότητα. Κανένα από αυτά δεν τα δημιούργησε ή δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Όμως, ως κυβέρνηση του τόπου, έχει την υποχρέωση να τα διαχειριστεί και πολλά από αυτά να τα επιλύσει. Και αν κάτι, για κάτι είμαι πολύ περήφανος, που είμαι σε αυτό το κόμμα και γραμματέας, ως τον νεότερο γραμματέας αυτού του κόμματος, είναι ότι η χώρα μας, σε έναν αγώνα πολιτών και πολιτείας, στέκεται όρθια. Δεν ήταν αυτονόητο όταν ξεκινούσαν αυτές οι κρίσεις. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι με αυτή τη λογική πρέπει να συνεχίσουμε, να στηρίξουμε τους πολίτες, όλους τους πολίτες, όλες τις επιχειρήσεις και να συνεχίσουμε να πορευτούμε υλοποιώντας όσα λέγαμε προεκλογικά. Κύριε Μαρινάκη, εκπροσωπήσατε τη Νέα Δημοκρατία χθες στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αξιολογείτε όλα αυτά που ακούστηκαν? Κοιτάξτε, είναι σημαντική παρουσία όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων στα συνέδρια των υπολείπων. Γιατί ο διάλογος, όπως είπα και στην ομιλία μου εκεί, πρέπει να συνεχίζεται όσο σφοδρή και να είναι πολιτικά η σύγκρουση. Από εκεί πέρα, άκουσα την ομιλία του τέως Πρωθυπουργού και νυν Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πραγματικά ένιωσα σαν να μην πέρασε μία μέρα από τότε που μιλούσε λίγο πριν τις εκλογές του 2015. Σαν να μην κυβέρνησε ποτέ. Είπε πράγματα τα οποία έταξε αρκετά κατά τη συνήθη τακτική αυτού του πολιτικού χώρου, της αριστεράς. Κανένα από αυτά, ενώ μπορούσε, είχε τη δυνατότητα, 4,5 χρόνια δεν τα έκανε πράξη. Και πολλά μάλιστα από αυτά τα οποία είπε, ήδη έχουν γίνει πράξη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για διορισμούς, για παράδειγμα, στην εκπαίδευση. Για διορισμούς στην εκπαίδευση έκανε η παρούσα κυβέρνηση μετά από 15 χρόνια, περισσότερους από 10.000 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Το ίδιο συνέβη και στην υγεία. Μίλησε για τους φόρους και τα νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 27 φόρους. Απευθυνόμενος σε μια κυβέρνηση όπως η σημερινή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει μειώσει περισσότερους από 20 φόρους για όλους τους πολίτες. Και μάλιστα πολλούς εξ αυτών έχει καταφέρει να τους μειώσει περισσότερο. Μίλησε για την ανεργία. Ενώ μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια χώρα που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία σημειώνει χαμηλό ρεκόρ ανεργίας τη τελευταία δωδεκαετία. Μας τα παρουσιάζετε όμως λίγο ιδανικά, με την έννοια ότι δεν φτάνει ο μισθός. Αυτό το ξέρετε. Μόνο να αναλογιστεί κανείς τους λογαριασμούς της ΔΕΗ φτάνει.
Κανείς δεν είπε ότι είναι ιδανική η κατάσταση, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας, πρωτοφανές, μια παγκόσμια πληθωριστική κρίση που αγγίζει όλα τα νοικοκυριά, όλες τις επιχειρήσεις μας αγγίζει όλους. Αυτά τα οποία παρουσίασε όμως είναι δεδομένα. Αυτά που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας είναι στη δική του σφαίρα, η οποία δυστυχώς αποδεικνύεται ότι δεν είναι πραγματική, γιατί είχε τη δυνατότητα. Το 2021, το 2022, το 2023 δεν είναι ούτε 2012, ούτε 2015. Υπάρχει πρόβλημα, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει πρόβλημα. Επικαλέστηκε πολλές φορές και ο ίδιος και το επικαλούνται συνεχώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων κομμάτων, γιατί δυστυχώς συνολικά η αντιπολίτευση κινείται μαξιμαλιστικά, άλλα κόμματα περισσότερο, άλλα κόμματα λιγότερο. Επικαλέστηκαν την Ισπανία. Ξέρετε ότι η Ισπανία, το γνωρίζετε, έχει μεγαλύτερο πληθωρισμό από την Ελλάδα. Έχει μεγαλύτερη ανεργία από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης ανεργίας. Δεν αναφέρει κανείς ότι μέσα σε μια πρωτοφανή υγειονομική και πληθωριστική κρίση έχουν σωθεί όλες οι θέσεις εργασίας. Εγώ δεν λέω να πούμε ότι όλα είναι τέλεια. Αν το λέγαμε αυτό, θα ήμασταν εκτός πραγματικότητας. Θα ήμασταν σε έναν άλλο κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε αυτό που έχει γίνει. Δεν μπορούμε να μηδενίσουμε, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θα μας πάρει ο κόσμος σοβαρά. Και επειδή, από ό,τι έχω καταλάβει, είστε και άνθρωπος ο οποίος αφουγκράζεται την κοινωνία, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό που είπα νωρίτερα, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο γονατίζει τα νοικοκυριά. Πότε θα πάρουμε φυσιολογικούς λογαριασμούς ρεύματος στα χέρια μας και προς ποια κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε. Ελπίζω ότι θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό αυτή η κατάσταση. Γιατί αυτή η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη, κάτι παραπάνω από δύσκολη για όλους. Πάνω απ' όλα για τους πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν δυσανάλογα των δυνατοτήτων τους ρεύμα, φυσικό αέριο, βενζίνη. Για το κράτος, το οποίο οφείλει και αναγκάζεται να αναπροσαρμόζει τον προϋπολογισμό του για να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για όλο τον κόσμο. Ένα είναι το δεδομένο, ότι όσο και να διαρκέσει αυτή η κρίση, τόσο θα διαρκέσει και η στήριξη, η οποία όμως θα είναι πάντοτε με βάση τα δημόσια οικονομικά.